Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας τον Μάριο Παπαδόπουλο, τον Αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παπαδόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ετοιμάζεται νέο χτύπημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναφέρομαι στα διόδια, τόσο τα έτοιμα και προς λειτουργία του ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή, όσο και στην αύξηση των μαλγάρων. Αναφέρομαι στα κοντινά μας στη Θεσσαλονίκη, δεν προχωράω στα υπόλοιπα, πάντως θα είναι σίγουρα το επόμενο χτύπημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω την αίσθηση ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας χτυπιέται από παντού και μάλλον πάβει να είναι ορθή και με κορμοστασιά, αλλά τη βλέπω να αρχίζει να γέρνει με πολύ σοβαρά προβλήματα στη μέση. Καμπουριάζει. Η ιστορία με τα διόδια δεν είναι καινούργια. Η ιστορία με τα διόδια δεν είναι καινούργια και έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολλές φορές στην πολιτεία. Είναι σαφές και κατανοητό από όλους ότι δύο κυρίως πράγματα θα φανούν άμεσα στην αγορά. Το πρώτο είναι ότι θα αφαιρεθεί ένα χρηματικό ποσό. Μιλούσαν για 40 λεπτά στην αρχή, για 70 λεπτά στην. 40 θα ξεκινήσει, θα γίνει 70 από πρώτη πρώτη ναι. του 19. Ευελπιστούμε να μην ξεκινήσει καθόλου και να μην ισχύσουν καθόλου ναι. και να αποτελέσουν ένα καλό μνημείο κακής πολιτικής αυτά τα διόδια. Και τα μάλγαρα θα πάνε στα 3 ευρώ, ξέρετε έτσι. Σύμφωνοι. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα τη διόδια μέσα στον αστικό ιστό, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα πρώτον να μειώνουν την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που κάθε μέρα πηγαίνουν για το πενιχρώμερο κάματο, γιατί μην φαντάζεστε ότι όλοι όσοι πάνε στη βιομηχανική περιοχή είναι μισθωτοί των 3 και των 5.000 ευρώ. Έτσι είναι πολύ πιο, πάρα πολύ πιο χαμηλή η μισθή από αυτό που ακούγεται. Λοιπόν, και μία ημερήσια επιβάρηση των 80 λεπτών στο PNL, του 1,40 στο μέλλον, να σκεφτείτε ότι είναι η μείωση και μάλιστα έχει και ένα μεγάλο, μια μεγάλη συνέχεια ότι είναι, αφαιρούν τη δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο να πάρει το πρωινό του καφέ. Προφανώς. Αντιλαμβάνεστε λεφτά ότι. Λεφτά που φεύγουν από την αγορά, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ήδη υπάρχουσας ανεργίας. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε ένα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας να ψάχνουν όλοι να βρουν εναλλακτικούς δρόμους για να φτάσουν στη δουλειά τους προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια. Αντιλαμβάνεστε ότι ο εσωτερικός δακτύλιος, ο περιφερειακός, το εσωτερικό δίκτυο θα μπλοκάρει εντελώς και φοβούμε ότι ακολουθώντας και άλλους δευτερεύοντες δρόμους για να φτάσουν εκεί θα έχουμε το κλασικό αποτέλεσμα της μεγαλύτερης φθοράς των οχημάτων, της κατανάλωσης περισσότερων καυσίμων, ξέρετε όλες αυτές οι κούρμπες, το βιές, μπες και τα λοιπά, είναι περισσότερα χιλιόμετρα. Και το χειρότερο που ελπίζω να μην το έχουμε θα είναι αφήνοντας έναν ασφαλή και καλό δρόμο, μπαίνοντας σε μη ασφαλείς και σε λιγότερο καλούς δρόμους, μη τυχόν θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα, ναι. θύματα που δεν θα τα είχαμε. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή του κράτους αυτά τα διόδια και πρέπει καλά η πολιτεία να τα ξανασκεφτεί πολύ καλά. Αυτό το κεφάλαιο το οποίο δεν εθίγει είναι ότι το κόστος στη μεταφορά προφανώς δεν θα μπορέσουν να το αντέξουν οι επιχειρήσεις, γιατί μπορεί να συζητάμε για ποσά της τάξης των 70 λεπτών ή των 3 ευρώ για τα γιοταχή, αλλά είναι υπερπολαπλάσια για τα μεγάλα οχήματα, τα οποία μεταφέρουν τελικά προϊόντα ή εφοδιάζουν με πρώτες ύλες. Δεν θα το αντέξουν οι εταιρείες, δεν θα μπορέσουν να το αφομοιώσουν, θα το βρούμε στη λιανική αυτό. Εννοείται. Κάθε κόστος πια, να σας πω κάτι, με τέτοια φορολογία και με το ΦΠΑ σε τέτοια υψηλά νούμερα, να ξέρετε ένα πράγμα, οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο δεν πάει άλλο. Ό,τι κόστος έρχεται, αναγκαστικά θα μπαίνει στις τιμές. Και τελικά είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποιος θα υποφεληθεί από αυτά τα ποσά, από τα διόδια. Πολύ φοβάμαι πάντως όχι ο απλός πολίτης, όχι ο καθημερινός μας καταναλωτής. Βλέπετε κάποια ακτίδα φωτός? Με ποια έννοια το λέω? Όχι ότι ξαφνικά τα ταμεία στις μικρομεσαίες άρχισαν να ξεχυλίζουν, αλλά τουλάχιστον αν έχει μπει φρένο στην κατρακύλα μετά από 8 μνημονιακά χρόνια. Μπορούμε να μιλήσουμε με λίγα στοιχεία και να σας πω ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο 9μηνο του 2018, το 18 με το προηγούμενο του 2017, τουλάχιστον εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο είχαμε μία αύξηση εγγραφών ναι. της τάξης του 18%. Απ' την άλλη, είχαμε μία μείωση διαγραφών της τάξης περίπου του 14-15%. Τα νούμερα ίσως να μην λένε πάντα βέβαια την αλήθεια.
Αυτό καλά κάνετε είναι... και το λέτε, γιατί μονίμως ακούμε για τα λουκέτα. Ανοίγουν κιόλας επιχειρήσεις. Ναι. Μπορεί να βρέχει λουκέτα, αλλά ανοίγουν και επιχειρήσεις. Εξάλλου, αυτά τα λουκέτα δεν οφείλονται μόνο στην οικονομική κρίση. Τις πιο πολλές φορές οφείλονται και σε λόγους οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα και προτιμούν να βγουν συντομότερα στη σύνταξη μόλις κατοχυρώνουν το δικαίωμα, χωρίς να περιμένουν αυτό που παλιότερα κάνανε και με ένα και δύο και τρία χρόνια παραπάνω. Είστε αισιόδοξος δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι το ισοζύγιο συνεχίζει να είναι αρνητικό. Δηλαδή, ναι, οι επιχειρήσεις που κλείσαν σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ανοίξαν είναι περισσότερες. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό το πράγμα να ισορροπεί. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η βιοτεχνία, γιατί εγώ εκπροσωπώ το βιοτεχνικό επιμελητήριο και τους βιοτέχνες της πόλης, έτσι, είναι πάντα κάτι που είναι κοντά στα ελληνικά δρόμενα και κάτι που είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ελληνική επιχειρηματικότητα και κυρίως την πόλη μας. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του 85-95 που είχαμε μία τάση φυγής κυρίως των επιχειρήσεων που ασχολιόταν με το ρούχο στις όμορες χώρες, νομίζω ότι οι δικές μας επιχειρήσεις συνεχίζουν να μένουν στην Ελλάδα, ναι, να επιχειρούν στην Ελλάδα, παρά τις αντίξωες συνθήκες. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Υπάρχει company drain σε εξέλιξη? Αυτή η φυγή έχει φρενάρει ή ακόμα η Βουλγαρία, τα Σκόπια και τα υπόλοιπα Βαλκάνια έχουν ανοιχτές αγκάλες για να δέχονται ελληνικές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Έτσι, νομίζω ότι αυτό που υπάρχει είναι το brain drain. Μόνο. Αυτό το οποίο και πάλι αφορά εκείνους τους εργαζόμενους που έχουν την επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση, mm-hmm, σε τέτοιο υψηλό βαθμό που η παραμονή τους στην Ελλάδα με έναν μισθό μεγαλύτερο του κανονικού μισθού θεωρείται ασύμφορος. Σκεφτείτε ένα πράγμα. Δεν μιλάμε για τους κανονικούς, για τους απλούς εργαζόμενους, δεν μιλάμε για απλούς τεχνίτες. Μιλάμε για εξειδικευμένους τεχνίτες ή εξειδικευμένους επιστήμονες που ο μισθός τους και μόνος αυτούς, δεν είναι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων αυτών, μπορεί να ξεπερνάει τα 2.000 και 2.500 καθαρά, ναι, στην Ελλάδα. Με τη φορολογία που υπάρχει, έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος αντί να κερδίζει πραγματικά αυτά τα χρήματα, να πρέπει να τα αποδώσει σε φορολογία και σε εργοδοτικές εισφορές, σε σημείο που στο τέλος τα χρήματα που θα του μένουν θα είναι πάρα πολύ λίγα. Οπότε... να έχει έναν ονομαστικό μισθό μεγάλο, στην πράξη όμως τα χρήματα που του περισσεύουν είναι πάρα πολύ λίγα. Ελάχιστα. Τέτοιου είδους εργαζόμενοι είναι αυτοί που ελκύονται από την αγορά του εξωτερικού. Να. Επειδή αναφερθήκατε στη φορολογία, στην τελευταία μου ερώτηση αυτό ήθελα να σας πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι η φορολογία ή ένας συνδυασμός? Δηλαδή, φορολογία ότι οι τράπεζες στον τομέα των χορηγήσεων υπολειτουργούν, είναι ένα. Κάνε ένα συνδυασμός πολλών. Στη συζήτησή μας και θα το πούμε πολύ γρήγορα. Μου μιλήσατε αν υπάρχει το company train. Δόξα τω Θεώ, αυτό που αντιλαμβανόμαστε από την αγορά είναι ότι η τάση φυγής των επιχειρήσεων, η οποία υφίστανται τα προηγούμενα χρόνια, ήδη έχει κόψει έως και μηδενιστεί ή, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουν φύγει αυτό πολλά όμως, βαριά ονόματα. Αυτό... έχουν μεταφέρει την έδρα τους τελευταία. Σύμφωνοι. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Και εγώ γι' αυτό σε επέμενα και σας είπα ότι εμείς είμαστε στο βιοτεχνικό επιμελητήριο. Οι επιχειρήσεις μας δεν είναι τα βαριά σύμφωνοι ονόματα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσέξουμε είναι το customer train. Είναι δηλαδή τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγει τις αγορές των όμορων χωρών λόγω χαμηλότερου κόστους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία και να το δει. Όταν δηλαδή κάποιος επιλέγει τις όμορες χώρες για να κάνει τις ιατρικές του απαραίτητες εργασίες, γιατί είναι φτηνότερες, ή για να πάρει βενζίνη, ή για να φτιάξει ακόμα και το αυτοκίνητό του, γιατί είναι φτηνότερα τα ανταλλακτικά και χαμηλότερο στο ΦΠΑ, τότε πραγματικά το πρόβλημα αρχίζει και αμβλύνεται. Νομίζω ότι είναι πάγιο αίτημα των εταιριών, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μικρότερη φορολογία, μείωση φόρων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Είναι σαφές, η πολιτεία το γνωρίζει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα φωνάζουμε και θα το λέμε ότι με υψηλό ΦΠΑ, με μεγάλο ποσοστό στους φόρους, με μεγάλη προκαταβολή, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να συνεχίσουν. Ένα χαρακτηριστικό που θα σας έλεγα από τις εγγραφές που έχουμε στο επιμελητήριό μας. Μία κουβέντα μόνο, σας παρακαλώ. Είναι οι ατομικές επιχειρήσεις. Ναι. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι που εγγράφονται είναι ή ατομικές επιχειρήσεις
ή το πολύ πολύ κάποιες οίκες. Οίκε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε δυνατά τον κόδωνα και να τους πούμε ότι αφού κατά τα λεγόμενα των πολιτικών μας ξεπεράσαμε τα μνημόνια, ας ξεπεράσουμε και τις αγκυλώσεις. Η επιχειρηματικότητα είναι εδώ και θέλει να κρατήσει την Ελλάδα ζωντανή στον χώρο των επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.